Vagy mi volt a tél? Ti kiri, kiri συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, όπως βλέπετε, η θεολογία μιλάει πλέον τελευταία. Παλιά μιλούσε πρώτη. Και βέβαια συνήθως τελείωνε η συζήτηση όταν μιλούσε η θεολογία πριν καν αρχίσει. Τώρα μιλάει στο τέλος, τόσο ώστε μάλιστα να μπορούν να φύγουν και όλοι όσοι δεν έχουν ίσως την άμεση αίσθηση της πιθανότητας να υποθεί κάτι σημαντικό από αυτή. Είναι της μόδας να μην περιμένουμε πολλά από τη θεολογία σήμερα. Μου έκανε εντύπωση ακόμα και ο κύριος Αντωναράκης, τον οποίο ευχαριστώ για όλα τα καλά τα οποία είπα στον κύριο Μοσχονά, ευχαριστώντας βεβαίως προηγουμένως τον κύριο Κατσούφ και τον κύριο Καραγιαννάκου για την πρόσκληση και την όλη διοργάνωση. Μου έκανε εντύπωση λοιπόν στον πρόλογό του, εκφράζει, φαίνεται διάχυτη η απογοήτευσή του από τους θεολόγους. Δεν φαίνεται να περιμένει και πολλά. Έχει δεχτεί απογοητεύσεις δηλαδή. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν είναι παράξενο, διότι πράγματι η θεολογία κατελήφθη εξαπίνηση. Δεν πρέπει αυτό το πράγμα να το παραβλέψουμε, ούτε είναι φοβερό. Δεν λέω για την εμπειρία του Θεού, λέω για τη θεολογία. Σκεφτείτε ότι όλα αυτά συνέβησαν στη Δύση και σκεφτείτε επίσης ότι το συγκεκριμένο υλικό με το οποίο θα μπορούσε να δουλέψει ένας δυτικός και μάλιστα ένας προτεστάντης θεολόγος είναι πάρα πολύ περιορισμένο. Είναι πολύ περιορισμένο. Δεν είναι αυτό που λέει ο κ. Αντωναράκης στην εισαγωγή του ότι ο θεολόγος στρέφεται με την ορθοδοξία και ενώ ο επιστήμονας με την αίρεση. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Διότι πάντοτε η αλήθεια έχει αίρεση μέσα της, κ. Αντωναράκη. Είναι συναρπαστική. Και να ξέρετε ότι στο πεδίο του πνεύματος δεν υπάρχει επανάληψη. Οτιδήποτε αληθινό ανακαλύψουμε είναι καινούριο. Έχει ανακαλυφθεί τώρα από εμάς. Είναι παράξενο αυτό. Στη βιολογία δεν συμβαίνει αυτό, ούτε στα μαθηματικά. Μία φορά γίνεται μία ανακάλυψη. Στον χώρο του πνεύματος, οι μεγάλες ανακαλύψεις γίνονται πολλές φορές και είναι πάντα καινούργιες. Γι' αυτό και αν διαβάσετε αυτούς τους μεγάλους μάρτυρες αυτών των μεγάλων ανακαλύψεων, από τον Μάξιμο τον Ομολογητή, που είχε ένα IQ απίστευτα υψηλό, έτσι, μέχρι τον πατέρα Παΐσιο που ήταν αγράμματος κατά κόσμο. Αν διαβάσετε αυτά τα κείμενα, θα δείτε ότι είναι καινούργια και θα συναρπάζουν. Δηλαδή, περιέχουν υλικό μιας ανακάλυψης, η οποία είναι πρωτογενής. Γιατί? Διότι έχουμε απέναντί μας έναν Θεό που παίρνει πάρα πολλές μορφές και γίνεται ίδιος εκάστου Θεός, όπως λέει κάπου ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Ξεχωριστός για τον καθένα. Μην νομίζετε ότι θα πλήξουμε όταν κάποτε τον ανακαλύψουμε. Διότι θα είναι αυτό που ο καθένας έχει ανακαλύψει και αυτό που ο καθένας περίμενε. Ίδιος λέει του Παύλου, του μεγάλου της αληθείας μάρτυρος, έτσι, για τον Παύλο ξεχωριστός και για τον καντιλανάφτη της Εκκλησίας παραδίπλα εδώ στην Ασκληπιού που πήγαινε και εγώ ως φοιτητής κάποτε πριν από πάρα πολλά χρόνια όταν ήμουν στην Αθήνα. Ακριβώς αυτό μας κάνει να σκεφτούμε ότι η θεολογία είναι συναρπαστική τελικά, είναι πάρα πολύ συναρπαστική. Και αυτό που κινεί το θεολόγο δεν είναι η πίστη σε κάποια κείμενα, το ξέρετε, αυτά όλα τα κείμενα δεν τα ξέρουν οι θεολόγοι, μην νομίζω ότι τα ξέρουν. Τώρα είμαστε σε φάση ανακάλυψη κειμένων. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ζει τις τελευταίες δεκαετίες την έκπληξη της ανακαλύψεως πατερικών κειμένων που απλά τα αγνοούσε. Και τα αγνοούσε για λόγους ιστορικούς, πολιτιστικούς, τουρκοκρατία, αδυναμία εκδόσεων, δεν υπήρχε κείμενα, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν σας μιλήσω τώρα για τον Μάξιμο, ας πούμε, θα σας πω δύο λόγια. Ποιος ήξερε τον Μάξιμο πριν από 30-40 χρόνια στον τόπο αυτόν. Καταλάβατε. Πέραν όμως αυτού, δεν είναι το θέμα των κειμένων. Σας είπα, είναι το θέμα του ότι οτιδήποτε είναι αληθινό δεν μπορεί να κρύφτηκε από τον κόσμο για εκατομμύρια χρόνια και να το βρήκα εγώ. Οτιδήποτε είναι αληθινό έχει μια συνέχεια
Και αυτή η συνέχεια είναι που το κάνει να είναι αληθινό. Το ότι το εξερευνούμε μέσα στο φως αυτής της συνέχειας δεν το κάνει παλιό. Το κάνει καινούριο. Και το φοβερό είναι, για να τελειώσω αυτή την εισαγωγή, ότι όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο Θεός ο ίδιος μετέχει σε αυτό το κόλπο, είναι μέσα στο κόλπο. Όταν θέλει να περιγράψει ο Άγιος Μάξιμος τα έσχατα, εκείνη την πρόσωπο προς πρόσωπο συνάντηση, χρησιμοποιεί κάτι περίεργες εκφράσεις. Μιλάει για αεκίνητον στάσιν, για παράδειγμα. Στάσεις ως προς το ότι τον συνάντησα τον κύριο Καραγιαννάκο. Αεκίνητος, διότι δεν μπορώ να τον καταλάβω, τον καταλαβαίνω, όλο και όπως είναι πιο συναρπαστικά, θέλω να μάθω όλο και πιο πολλά γι' αυτό, ναι, και δεν τελειώνει ποτέ αυτή η γνώση. Δεν υπάρχει πλήξη. Δεν υπάρχει πλήξη στη συνάντηση αυτή. Είναι μια συνάντηση, μην ξεχνάτε, για να τελειώσω την παρένθεση, για την οποία οι πατέρες χρησιμοποίησαν τη λέξη έρος, ε? Τι σημαίνει έρος? Ποιος από εμάς που ερωτεύτηκε στα αλήθεια, όταν ήταν ερωτευμένος, ήθελε να τελειώσει ο έρος? Ή έβρισκε τον έρωτα όπως είναι, τελείως απριχιωμένο? Δεν είναι απριχιωμένος ο έρος? Έτσι, δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν συναντηθεί, δεν είναι τα ίδια ακριβώς πράγματα εδώ και εκατομμύρια χρόνια? Δεν είναι τελείως κοινότυπα? Και είναι τελείως καινούργια. Τι θαύμα. Με αυτή την εισαγωγή λοιπόν θέλω να σας κάνω μερικές παρατηρήσεις θεολογικού τύπου πάνω σε αυτό το οποίο θεωρώ καταρχήν σημαντικό στο βιβλίο αυτό του Κόλλιν, στο οποίο και εγώ το διάβασα με πολύ αγάπη και μου έμαθα πράγματα. Βασικά θέλω να μιλήσω για τη θεωρία της εξέλιξης, την οποία καταλήγει το βιβλίο αυτό, την οποία συνδράμει, η οποία είναι η αιχμή του βιβλίου αυτού στην κυριολεξία, είναι η αιχμή του δόρατος του βιβλίου αυτού. Θέλω να κάνω λοιπόν μερικές παρατηρήσεις θεολογικές και επιστημολογικές πάνω στην εξέλιξη, ξεκινώντας από παρατηρήσεις του Κόλινς. Να δείξω δηλαδή εγώ προοπτικές που προσφέρει η θεολογική παράδοση. Σας είπα ότι εμείς δεν ψάχνουμε, δεν έχουμε εύκολα δασκάλους. Μην νομίζετε, σας είπα προηγουμένως ότι τα κείμενα, έτσι, αυτά ήταν άγνωστα για αιώνες. Αδιάβαστα έγιναν. Τώρα τα διαβάζουμε και τα διαβάζουμε παγκοσμίως. Και η έκπληξη θεολογική, έχω εδώ μερικούς ειδήμονες που συμμερίζονται αυτά που λέω. Η έκπληξη είναι διεθνής για τα κείμενα αυτά, δεν είναι δική μου. Επειδή όμως τα κείμενα αυτά τώρα διαβάζονται, δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε δασκάλους και να ακολουθούμε. Συνήθως παρουσιάζουμε τις δικές μας ερευνητικές και στοχαστικές, τα στοχαστικά μας ανοίγματα, ξέροντας ότι είναι πολλά πράγματα ακόμα έτσι να γίνουν. Αλλά πάντως είναι συναρπαστικό να βλέπει κανείς πώς μπορούμε, δουλεύοντας με κείμενα τέτοια και ερμηνεύοντας τα με αυτόν τον καινούριο τρόπο που τα κάνει πάντα καινούρια, που σας είπα προηγουμένως, έτσι, και δουλεύοντας ταυτόχρονα στοχαστικά παραπέρα όσο επιτρέπεται και όσο μπορούμε, όσο μας επιτρέπεται, όχι είπα από κάποιον, ο Θεός το θέλει, εγώ δεν μπορώ, ο Θεός μου λέει φτιάξε πράγματα, τα δικά μου είναι τα όρια, δικά μας είναι τα όρια, πώς λοιπόν μπορούμε να δούμε την εξέλιξη στο φως αυτό. Από τη μία θα δώσω, μέσα στη λίγη ώρα που έχουμε, δεν θέλω να περάσω τον χρόνο, να δώσω την, πώς να το πούμε, endorsement, ας πούμε, την υποστήριξη, ας πούμε, της εξέλιξης. Απ' την άλλη, θέλω να κάνω μερικές επιστημολογικές παρατηρήσεις προς χρήση των στοχαζομένων. Λοιπόν, να ξεκινήσω, θα ξεκινήσω από το κρέντο του οποίου μας το απήγγειλε πολύ βέβαια, ευχαριστώ και ακόμα και γι' αυτό τον κύριο Λεναράκη, διότι με επάλεξε από τον κόπο να το παραλάβω. Στο σημείο 4 λέει λοιπόν ο πολύ σημαντικός αυτός επιστήμονας, αφού του δρομολογήθηκε η εξέλιξη, δεν χρειάστηκε κάποια ειδική υπερφυσική επέμβαση. Λοιπόν, εδώ τα πράγματα είναι σαφή. Θέλοντας ο Κόλινς να μας δώσει, σαν προτεστάντες, σας είπα, οι προτεστάντες δεν έχουν πηγές να δουλέψουν. Έτσι, δεν έχουν οι άνθρωποι. Είναι μόνο ελάχιστες, αν γίνουν ερωτήσεις γι' αυτό, θα σας πω τι εννοώ με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θέλοντας να δώσει την αίσθηση της
θαυμαστής αυτοτέλειας της φύσεως. Φτιάχνει αυτό το πράγμα και κατά κάποιο τρόπο, έτσι, με την έννοια που έχει αυτός της χάριτος, δεν μπορεί ή της παρουσίας του Θεού να συντεριάξει, καταλάβατε, την αυτονομία της φύσης. Έτσι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η φύση, αν διαβάσουμε τον Μάξιμο τον Ομολογητή, τον Γρηγόριο Παλαμά ή τον Αρεοπαγίτη, είναι ήδη στην τάξη της χάριτος. Αλλά, προσέξτε, εδώ πρέπει να πούμε το εξής, η ανάπτυξή της συνυποθέτει τη δράση του Θεού μόνο στο βαθμό που αναδεικνύει τη δική της δράση. Δηλαδή ο Θεός, έτσι, δεν υποκαθιστά τη φύση. Για να το καταλάβετε αυτό θα σας πω ότι υπάρχουν τρία βασικά μοντέλα αντίληψης της σχέσης Θεού και κόσμου. Το ένα είναι το μουσουλμανικό, το άλλο είναι το νεοπλατωνικό, το αρχαιοελληνικό δηλαδή που καταλήγει στο νεοπλατωνισμό, και το τρίτο είναι το χριστιανικό. Το μουσουλμανικό πρότυπο, έτσι, είναι ένας μετοχής της φύσης στο Θεό με έναν τρόπο χωρίς διάλογο. Φανταστείτε το μονοφυσιτισμό, ο μουσουλμανισμός είναι μονοφυσιτικός στη ρίζα του. Δηλαδή ουσιαστικά δεν επιτρέπει καμία αυτενέργεια και αυτονομία της φύσης. Η φύση κάνει ό,τι θέλει ο Θεός. Έτσι, το αποτέλεσμα είναι να κατακλείζεται από Θεό η φύση. Αν ένας μουσουλμάνος δεν μπορεί να δεχτεί με τίποτα αυτά που λέει ο Κόλινς, ένας χριστιανός μπορεί και ένας ορθόδοξος ακόμα πιο πολύ, όπως θα σας πω στη συνέχεια. Ο μουσουλμάνος δεν μπορεί, διότι για τον μουσουλμάνο δεν υπάρχει μια οντολογία της φύσεως ξεχωριστή από του Θεού την οντολογία. Έτσι, δεν υπάρχει. Θα τα εξηγήσουμε αργότερα αυτά. Κάντε λίγο υπομονή για να καταλάβετε έτσι πώς ακριβώς μπορούμε να δούμε τα πράγματα. Έχουμε από τη μία πλευρά λοιπόν του μουσουλμανισμού, έχουμε από την άλλη τον νέο πλατωνισμό. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μετοχή σε όλες τις κινήσεις του Θεού, της φύσεως. Εδώ έχουμε το αντίθετο πρόβλημα, έχουμε το πρόβλημα του πανθεϊσμού. Η κτήση και ο Θεός είναι δύσκολο να ξεχωρίσουν μεταξύ τους. Η ουσία της κτήσης συμπλέκεται ουσιαστικά με την ουσία του Θεού. Η ψυχή του κόσμου είναι απόρρια του ενός. Έτσι, δεν μπορούμε αυτά να ξεχωρίσουμε τη φύση από τον Θεό. Έρχεται τώρα η χριστιανική θέση, η οποία είναι κάτι τελείως άλλο. Προσέξτε, στη χριστιανική θέση έχουμε την έννοια της εικόνας. Έτσι. Προσέξτε, η εικόνα σημαίνει αναπαραγωγή ελευθερίας και αιτιότητας στη φύση και όχι απλή συμμόρφωση, αντανάκλαση της υπερφυσικής αιτιότητας. Να το ξαναπώ αυτό και να το εξηγήσω. Σημαίνει, αν διαβάσετε Ακινάτη ή αν διαβάσετε Μάξιμο, και εδώ συμπορεύεται την Ανατολή και η Δύση και είναι πολύ φοβερό για μένα, με μερικές διαφορές, με μια συγκεκριμένη διαφορά θα σας την εξηγήσω, το ξαναλέω, δεν συνυποθέτει η εικόνα, λέμε αυτή η εικόνα του Θεού, έτσι, δεν συνυποθέτει την αναπαραγωγή της ελευθερίας και της αιτιότητας στη φύση, αλλά όχι απλή συμμόρφωση δηλαδή, αλλά είναι αναπαραγωγή της ελευθερίας και της αιτιότητας. Έτσι, δεν είναι αντανάκλαση κατά κάποιο τρόπο η φύση του Θεού. Έτσι. Είναι ουσιαστική αντιγραφή, δηλαδή ο Θεός κάνοντας τον κόσμο, έκαμε το αδιανόητο. Έφτιαξε μια διαφορετική προθετικότητα από τη δική του. Αυτό είναι το συγκλονιστικό με τη χριστιανική έννοια της δημιουργίας. Ότι ο Θεός δεν αναπαράγει τον εαυτό του, δεν αντανακλά τις αρχές του, αλλά δημιουργεί ένα όν το οποίο μπορεί να αναπαράγει την ελευθερία και την αιτιότητα μόνο του. Και με την έννοια αυτή δημιουργείται αυτή η καταπληκτική έννοια της συνεργίας. Έτσι, δηλαδή ο άνθρωπος μέσα και ο κόσμος ολόκληρος, έτσι, δεν κατακλείζεται από το Θεό. Έτσι, αλλά συνεργάζεται μετά το Θεό. Γι' αυτό το λόγο ο Ορθόδοξος, ειδικά που ξέρει τους πατέρες, έτσι στο σημείο αυτό που λέμε τώρα, δεν εκπλήσεται όταν ακούει ότι η φύση, έτσι, διαλέγεται μετά του Θεού. Προσέξτε, εικόνα σημαίνει αναλογικότητα, λένε οι πατέρες. Σημαίνει διάλογο, σημαίνει δυνατότητα δημιουργίας. Έτσι. Δεν σημαίνει ούτε μουσουλμανική απορρόφηση,
ούτε νεοπλατωνικό πανθεϊσμό που δεν ξέρουμε αν είναι Θεός η δημιουργία ή δεν είναι. Και ταυτίζονται τα δύο. Υπάρχει κάτι τελείως άλλο. Υπάρχει η συνεργία και ο διάλογος. Αυτό εκφράστηκε με την καταπληκτική έννοια της αναλογίας στην αρχαία θεολογία. Την έννοια του Αριοπαγίτη που πέρασε στο Γρηγόριο Νήσις, που πέρασε στο Μάξιμο τον Λογητή μέχρι τον Γρηγόριο Παλαμά. Αναλογία σημαίνει συνενέργεια, που σημαίνει ότι υπάρχει μια αυτονομία στην κτήση. Και αυτή η ηγέτης της αυτονομίας της κτήσης είναι ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει δυνατότητα να βρείτε μεγαλύτερο και ακριβέστερο και μεγαλοφιέστερο ορισμό της ελευθερίας παρά από την έκτη Οικουμενική Σύνοδο. Την ελευθερία του, την απόλυτη ελευθερία του συγκλήματος, ο Άγιος Μάξιμος πέθανε και μαρτύρησε γι' αυτό, ενάντια στην ανατολική παθητικότητα, ακριβώς για να δείξει ότι η δημιουργία είναι πολύ μεγαλύτερο θαύμα από ό,τι φανταζόμαστε. Δεν είναι μόνο δηλαδή ένας Θεός, ο οποίος είναι υπερβατικός προς τον κόσμο, αλλά είναι τόσο πολύ υπερβατικός, ώστε η υπερβατικότητα είναι διπλή. Μπαίνει και μέσα στον κόσμο, είναι και κατώτερος από τον κόσμο. Επιτρέπει δηλαδή στην ελευθερία μου να είναι ίση με τη δική του, να το πω έτσι απλά. Επομένως, υπάρχουν δυνατότητες αυτοοργάνωσης στην ύλη και στον κόσμο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ποια είναι η διαφωνία μου η μικρή με τον Κόλινς εδώ? Λέει, επειδή δεν τα ξέρει όλα αυτά ο Κόλινς, ότι αφού δρομολογήθηκε εξέλιξη δεν χρειάστηκε κάποια υπερφυσική επέμβαση. Αυτό είναι εν μέρει σωστό. Ο Άγιος Μάξιμος έχει μια πολύ λεπτή φράση και λέει, έχει ένα πολύ λεπτό τρόπο, λέει ο Θεός. Επειδή ακριβώς δουλεύουμε τις προαιρέσεις μας και οι προαιρέσεις μας είναι θετικές, θέλουμε όλοι το καλό. Να ελέγχει λίγο όλο αυτό το πράγμα που κάνουμε εμείς, σχετιζόμενοι μαζί του, αλλά εμείς το κάνουμε. Πώς λέει, ελέγχει τις λογρήσεις και παρατροπές. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο προσέχει τα άκρα. Προσέχει τα άκρα της βάρκας. Περνάει η βάρκα από τη χάρη, δηλαδή και από τη σκύλα, αλλά αυτή περνάει. Ο Θεός όμως κοιτάζει να λιγάκι να επιτρέψει την ελευθερία. Να σώσει την ελευθερία από το μηδενισμό, από την καταστροφή. Επομένως, η πρόνοια του Θεού είναι παρούσα στη δημιουργία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο υποκαθιστά την ελευθερία της δημιουργίας αυτού. Το αντίθετο. Ο σκοπός του Θεού είναι να έχει και να χαίρεται ελεύθερη τη δημιουργία. Δηλαδή είναι χαρά του Θεού αυτή η ελευθερία της δημιουργίας και της αυτοοργάνωσης, έτσι, ούτως ώστε να υπάρχει συνεργία μετά της κτήσεως δια του ανθρώπου και όχι κατακλυσμός της δημιουργίας από τον Θεό. Μία μεγάλη παρατήρηση είναι αυτή. Δεύτερη, πάλι από το πιστεύω στο σημείο 5. Λέει ότι έχουμε ένα κοινό πρόγονο στο παρελθόν. Κοιτάξτε, πάλι ο Άγιος Μάξιμος ακολουθώντας τον Αριοπαγίτη και ακολουθώντας μια μακρά παράδοση, μου κάνει εντύπωση που λέει ότι υπάρχει, λέει, ένα μυστικό, λέει, το οποίο δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, κάπως το λέει εκεί. Η δημιουργία, λέει, προφανώς έχει πολλές ουσίες. Έτσι. Αυτές οι ουσίες όμως, λέει, κατά κάποιο τρόπο είναι μία. Κατά κάποιο τρόπο, να το πω στο αρχαίο κείμενο, ένα και τον αυτόν η φύση των όντων δέχεται λόγων. Κατά κάποιο τρόπο το κτιστό είναι ένα. Και επειδή είναι ένα το κτιστό, λέει, προσέξτε, σκοπός μας είναι αυτή η ενοποίηση. Και μέσα σε κάθε χάρη μας και μέσα σε κάθε πνευματική δραστηριότητα, σκοπός μας είναι να επιτύχουμε μεγαλύτερους βαθμούς ενοποιήσεων. Το ότι η κτήση είναι ένα. Φανταστείτε, αν ο άνθρωπος δεν σχετιζόταν με τη δημιουργία, δεν θα είχε κανένα δικαίωμα να μιλάει για την ενότητα αυτή. Αν δεν κουβαλούσαμε μέσα μας το φυσικό και το χημικό και το ορυκτό, αν δεν κουβαλούσαμε μέσα μας τα πολλαπλά επίπεδα της ζωής και της συνείδησης, αν δεν τα κουβαλούσαμε αυτά μέσα μας, δεν θα είχαμε δικαίωμα να μιλήσουμε κατά κανένα τρόπο, νομίζω, για την πιθανότητα όλα αυτά τα πράγματα να γίνουν ένα εν Θεό. Και δεν είναι μόνο να γίνουν ένα εν Θεό. Η θεολογία προχωρεί πιο πολύ να συνδιαιωνίσουν, λέει. Προσέξτε, το να πω ότι η ψυχή μου είναι αθάνατη είναι κάτι το οποίο είναι μια δήλωση φιλοσοφική η οποία δεν χρειάζεται καν πιθανώς. Το Θεό ή μόνο τον χρειάζεται για να δείξω ότι κατά κάποιο τρόπο υπάρχει μια ουράνια σχέση με ναόν, το οποίο όμως δεν είναι
δεν, η σχέση δεν αφορά το όλο του ίνεμου, αλλά ένα κομμάτι του ίνεμου, το πιο γενικό. Έτσι. Η ενσάρκωση σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια πραγματική διείσδυση του Θεού μέσα στη δημιουργία. Και έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι με τη δημιουργία αυτή. Έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή να δώσουμε ένα νόημα στη δημιουργία αυτή. Και θα με ρωτήσει κανένας άθεος τώρα, και τι νόημα θα δώσω εγώ σε ένα γαλαξία. Θα μπει μέσα σε μια σχέση ζωής και σοφίας και αγάπης αυτός ο γαλαξίας. Το τι μπορούμε να κάνουμε με τον κόσμο όταν ο κόσμος μπαίνει μέσα στη σοφία του Θεού μας είναι σχεδόν άγνωστο. Πολύ λίγο το γνωρίζουμε. Στον βαθμό που το γνωρίζουμε όμως ξέρουμε ότι είναι θαυμάσιο. Στον βαθμό που το γνωρίζουμε ξέρουμε ότι είναι θαυμάσιο. Ολόκληρη η επιστήμη, ολόκληρη η διαδικασία της γνώσης θα πάρει έναν νέο προσανατολισμό και παίρνει έναν νέο προσανατολισμό τότε και στην κυριολεξία αποκτά το παν ένα νόημα. Όταν είμαι μεταφυσικά κενός, ο έναστρος ουρανός δεν μου φέρνει καμιά πληροφορία. Πώς το λέει εκείνο Tennyson, «The stars, she whispers, blindly run», τρέχουν τυφλά τα αστέρια, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Όταν όμως γίνεται υλικό ενός διαλόγου ο κόσμος αυτός, τότε τα πάντα γίνονται γεμάτα μυστικά και γεμάτα αναλογίες. Να η έννοια της αναλογίας. Αναλογίες με τις οποίες γνωρίζω τα πράγματα του Θεού. Καταλαβαίνετε, γνωρίζω όπως ακριβώς γνωρίζω από κάποιον που με αγαπά με τα δώρα που μου κάνει, το ποιος είναι και τι θέλει από μένα. Να λοιπόν ότι είναι μια άλλη εντελώς αυτή όψη του κόσμου και η οποία βεβαίως συνδέεται με το ότι είμαστε ένα. Πράγματι είμαστε ένα, γιατί να είμαστε ένα, γιατί να είμαστε πολλά. Κατά μικρή αγάπη του Θεού να μας έκανε χωριστούς. Ο Θεός μας σκέφτεται πάντοτε εν κοινωνία. Δεν μας σκέφτεται ποτέ ξεχωριστά. Έχει αυτή τη δυσκολία. Γιατί και ο ίδιος είναι το μόνο το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει μόνο του. Είναι ένας, αλλά όχι μόνος. Έτσι. Έχουμε καθένας μας ένα όνομα. Είμαι ο πατήρ Νικόλαος Λουδοβίκος. Δεν θα έλεγα ποτέ σε κανέναν από εσάς θα με ρωτούσε ποιο είναι το όνομά μου, ότι είμαι ο πατέρας των παιδιών μου. Έτσι δεν είναι. Είναι μια από τις πολλές ιδιότητες που μπορεί να την παραλείψω. Δεν συνάντησα, σας είπε εδώ ο κύριος Κατσούφης πόσα παιδιά έχω και αν έχω παιδιά. Έχουμε ένα όνομα το οποίο προσδιορίζεται ως πατήρ και λέει δεν κρατάει κανένα άλλο όνομα για τον εαυτό του. Και με βάζει τον εαυτό του πατέρα. Και είναι πατήρ και έχει έναν ιό και ένα πνεύμα που αναπαύεται στον ιό και αυτό είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή το είναι εδώ είναι σχέση. Γι' αυτό σας είπα ότι ο Θεός έχει μεγάλη δυσκολία από το να μας σκέφτεται χωριστά. Επομένως, μάλλον σκέφτεται τη δημιουργία ως ένα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να το καταλάβουμε. Δεν θέλω να καταχραστώ τον χρόνο, αλλά θέλω να κάνω να περάσω στο δεύτερο μέρος, που θα είναι μικρότερο αυτό που έχω να πω, για να κάνουμε μερικές κριτικές επιστημολογικές, ας πούμε, παρατηρήσεις πάνω στη θεωρία της εξέλιξης, τις οποίες θέτω βέβαια υπόψη σας και εσείς ως σοφότεροι θα αν υπάρξουν αντιδράσεις, θα βοηθήσετε και εμένα να τις πω βαθύτερα. Να προσέξουμε, διότι εύκολα η εξέλιξη γίνεται ιδεολογία. Και το βλέπουμε αυτό σήμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν πράγματα που μας βοηθούν να καταλάβουμε ότι η εξέλιξη δεν μπορεί να γίνει ιδεολογία. Ποια είναι αυτά, πρώτον. Και μας βοηθούν να ταπεινωθούμε δηλαδή, να τη δούμε πιο ταπεινά και πιο έτσι όμορφα, πιο μέτρια την εξέλιξη, για να μπορέσουμε να ταυτόχρονα βοηθηθούμε από αυτή. Το πρώτο είναι ότι η εξέλιξη είναι περιγραφική και όχι κανονιστική. Διαφέρει από πολλές επιστήμες. Έτσι, η χημεία δεν είναι περιγραφική μόνο και κανονιστική επιστήμη. Έτσι δεν είναι. Μπορεί να μου πει ότι όταν θα βάλω υδρογόνο και οξυγόνο, το ξέρετε όλοι, θα πάρω νερό. Πάντοτε. Αυτό σημαίνει είναι κανονιστική. Δεν περιέγραψε μόνο το νερό εφάπαξ, αλλά ξέρει πάντα μου πει ότι πάντοτε ναι. Αν ρωτήσετε έναν εξελικτικό να σας πει υπό ποιες συνθήκες ο χιμπατζής, με τον οποίο μοιάζω περισσότερο από όλους, μπορεί να γίνει άνθρωπος, φτιάξτε μου στο εργαστήριο τις συνθήκες για να πάρω εγώ τον άνθρωπο από το χιμπατζή, να το επαναλάβεις αυτό το τέλος πάντων το περίπλοκο
πείραμα. Θα σου πει η τύχη, ο μονό, εντάξει, η αναγκαιότητα κλπ. Αυτά τα πράγματα όμως σημαίνουν αυτό που λέμε τώρα, ότι δεν είναι κανονιστική. Είναι περιγραφική. Και επειδή είναι περιγραφική, πρέπει να είναι λιγότερο υπερφύαλη, θα έλεγα εγώ. Παρά τις μεγάλες σημασίες, τη μεγάλη σημασία που έχουν ανακαλύψει αυτές. Ένα δεύτερο επιστημολογικό όριο για τη θεωρία της εξέλιξης είναι, νομίζω, η τάση που έχουν οι εξελικτικοί να μετατρέπουν το υλικό αίτιο σε ποιητικό αίτιο. Ένα εδώ είναι ένα φιλοσοφικό σφάλμα. Στη θέση ότι ο άνθρωπος κατάγεται από ένα κοινό πρόγονο, το ποντικό, πολλοί συγχαίοντας φιλοσοφικά τα δύο εννοούν, καταλαβαίνουν ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον ποντικό ή από τον κοινό άνθρωπο αυτόν τον οποίο. Αυτό είναι ένα φιλοσοφικό σφάλμα, δεν θέλω να μπούμε στην λογική τώρα, αλλά τα λάθη ο λογικής γίνονται λάθη της οντολογίας μερικές φορές. Θα το προσέξουμε γιατί είναι πολύ σοβαρό. Δεν είναι, πώς το λένε, δεν σημαίνει ότι το ότι ξέρουμε το υλικό αίτιο, δεν σημαίνει ότι γνωρίζουμε και το ποιητικό αίτιο, να το πω έτσι, ή το τυπικό αίτιο. Εδώ ακριβώς μένει πολλής χώρος για άλλου είδους μεταφυσικές θέες και ενοράσεις. Κάποιες από αυτές περιγράψαμε πριν από λίγο, για να καταλάβουμε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα και πολύ πιο μεγάλα και ο Θεός είναι πολύ πιο έξυπνος και πολύ πιο σοφός από ότι έτσι έχουμε την τάση να τον αντικειμενοποιούμε. Και το τελευταίο. Η εξέλιξη φαίνεται να έχει σταματήσει. Εδώ ξέρω ότι θα διαφωνήσουμε και με τον Collins και με τους πιο ειδικούς. Εγώ λέω ότι μικρό εξέλιξη. Ο Collins λέει ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ μικρό και μάκρο εξέλιξη. Το δικό μου επιχείρημα είναι το εξής όμως. Μέχρι πρότινος δεν μπορούσαμε να μεταβάλουμε το περιβάλλον, γι' αυτό και το περιβάλλον μετέβαλε τα γονιδιά μας. Σήμερα μεταβάλλουμε πρώτα εμείς το περιβάλλον. Δεν προλαβαίνει να μεταβάλλει τα γονιδιά μας. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή πλευρά, την οποία έτσι πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας, διότι δίνει και το μέτρο, έτσι, της εγρήγορσής μας. Το σημερινό πρόβλημα δεν είναι ότι κινδυνεύω να μεταλλαχθώ και να γίνω, ξέρω εγώ, ένα superhuman on, ας πούμε, το on φοβερό. Είναι ότι όντας αυτός που είμαι και μεταβάλλοντας πλέον εγώ το περιβάλλον σε σχέση με τα γονίδια μου, κινδυνεύω να καταστρέψω το περιβάλλον και μέσω και τον εαυτό μου. Δεν τελειώσει άλλο το πρόβλημα και θέλει προσοχή εδώ. Και είναι σημαντικός ο Collins επίσης, γιατί, διότι έχει τη φρόνηση στο τέλος του βιβλίου να λέει ότι, προσέξτε, όλοι όσοι σας λένε ότι θα αλλάξουμε τον άνθρωπο μεταβάλλοντας τα γονίδια του και μεταβάλλοντας το γονιδίωμα, δεν αντιλαμβάνεστε ότι ό,τι και να κάνεις εξωτερικά για την μεταλλαγή αυτή, αν θα γίνουν μερικές άλλες αλλαγές που αφορούν το πεδίο, θα λέγω, της ελευθερίας, η οποία είναι το μεγαλύτερο μυστήριο του ανθρώπου, δεν υπάρχει βιοχημία της ελευθερίας. Ακριβώς γι' αυτό, λοιπόν, και είναι η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο αυτό το πράγμα και υπάρχουν στη όλη φιλοσοφία η σημερινή, αν είχαμε χρόνο θα μπορούσα να σας δώσω πολλά παραδείγματα, κουβαλάει παραδείγματα για το πώς έχουμε πολλαπλές ενδείξεις ότι υπάρχει ελευθερία στον άνθρωπο. Υπάρχει ελευθερία στον άνθρωπο. Πολλά πράγματα και η φιλοσοφία και η ψυχανάλυση ξέρει σήμερα ότι δεν είναι ελεύθερα. Πολλά υπάρχουν όμως ακόμα τα οποία ξέρουμε ότι είναι ελεύθερα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι τελείως ενάντια σε κάθε δετερμινισμό. Τελείως ενάντια σε κάθε αυτοσυντήρηση. Τελείως ενάντια, λέει, για τον αλτρουισμό, για παράδειγμα, ο Collins. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι υπάρχει μια πεδία ελευθερίας που μπορεί τελικά έχει τον τελευταίο λόγο, έτσι, στην κατασκευή του ανθρώπου. Ακριβώς διότι ο Θεός είναι αυτό το πρόσωπο, αυτή η ελευθερία. Και αυτή την ελευθερία έχει εναποθέσει μέσα στη δημιουργία. Ακριβώς για αυτό το λόγο την έχει εναποθέσει μέσα στη δημιουργία, επειδή ο ίδιος είναι ως πρόσωπο παρόν. Και για να τελειώσω, εάν πρέπει να φτιάξουμε οπωσδήποτε ένα κόσμο είδωλο με τη βοήθεια της θεολογίας,
σήμερα πλέον. Το κοσμοίδωλο αυτό δεν μπορεί πλέον να είναι το κοσμοίδωλο του μεσαιωνικού αριστοτελισμού. Δεν είναι ένα κοσμοίδωλο, ένας πύργος, ο οποίος παραμένει σταθερός και κάθε όν έχει το απόλυτα ορισμένο σημείο. Σήμερα ο κόσμος γίνεται κατανοητός ως τα πεπραγμένα ενός προσώπου. Η φράση δεν είναι κανένας πατρός της Εκκλησίας, μόνο που όταν τη διάβαζα, παρόλο που τη διάβαζα, εγώ νόμιζα ότι ήταν του Μαξίμου του Παλαμά, την είπε ένας πολύ μεγάλος φιλόσοφος σήμερα που δεν έχει σχέση με τον χριστιανισμό, ο Ρόρτη. Για να καταλάβουμε τον κόσμο, λέει, μάλλον, και τη σύγχρονη φυσική, μάλλον πρέπει να σκεφτούμε ότι πρόκειται για την αναπαραγωγή ενός προσωπικού όντους, το οποίο με έναν τρόπο ανατείνεται και παρά ένα νεκρό, μια νεκρή δομή, η οποία αντανακλά απλώς ουράνιες εντολές. Σας ευχαριστώ πολύ.